Ρωμανός εναντίον αθλητικό ομίλου Τυμπακίου στην Ελιά είναι το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής στην Α1 κατηγορία ΕΠΣΗ. Πάρα πολλοί κόσμος στην κερκίδα. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Εκεί ο Σεραφιμίδης θα κλέψει αντεπίθεση για τον Ρωμανό μόνο στο Μιλωνάς. Γκολ 1-0. Πολύ νωρίς οι γηπεδούχοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ με τον Μιλωνά μετά το κλέψιμο από τον Σεραφιμίδη. Στη συνέχεια έδωσε την πάσα στον συμπαίκτη του. Ο Μιλωνάς από εκεί δεν είχε πρόβλημα. 1-0. 16ο λεπτό. Φάουλ. Μπάλα από τον Μεμοτσέλα με το κεφάλι. Ο Δημαράκης θα απομακρύνει και πιο μακριά η άμυνα του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου. Φάση για τον Ρωμανό για δεύτερο γκολ. Εδώ στο 31ο λεπτό. Ρουμπάκης. Ο Δημαράκης με τα πόδια παραχωρεί κόρνερ. Τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους. Τα Βλαδωράκης θα κάνει τη σέντρα και φωλιά τον Μαυρομάτι δοκάρι κοντά στο δεύτερο γκολ. Ο Ρωμανός με το δοκάρι από τον Μαυρομάτι. 52ο λεπτό Μεταξάκης θα πάρει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα περάσει όλη την άμυνα του Ρωμανού στον Παπαδάκη. Θα σουτάρει ο Ρουμπάκης ενσυκτοδός και ο Μεταξάκης είναι εκείνος που ισοφαρίζει 1-1 για τον Τυμπάκη. Τον Νίκο Μεταξάκη από τα πόδια του ξεκίνησε όλη η φάση και κατέληξε με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 ισοφάριση και πανηγυρισμοί. 61ο λεπτό φάουλ από τον Κουρουθιανάκη, ελάχιστα out. Η μπάλα καλοκτυπημένο το φάουλ, δεν βρήκε στόχο. Ο Ρωμανός τώρα είναι στην επίθεση, η μπάλα θα φτάσει στον Ταυλαδωράκη που έχει χώρο, θα σουτάρει. Εντυπωσιακή απόκρουση του Δημαράκη στο σουτ του Ταυλαδωράκη. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Ο Μαυρομάτης βαθιά παλιά. Εκεί είναι ο Ρουμπάκης. Θα περάσει την μπάλα στον Μιλωνά. Επικίνδυνα αυτός. Θα πλασάρει γκολ 2-1 για τον Ρωμανό. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μιλωνάς θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα δώσει έτσι τους 3 βαθμούς στην ομάδα του. Έξαλλοι πανηγυρισμοί εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου από τους φίλους του Ρωμανού. Είναι το 2-1. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι δυνατό για εμάς. Πήραμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, που αυτό είναι το σημαντικό. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί το πιστέψαμε, το θέλαμε το παιχνίδι, μείναμε στο πλάνο μας 90 λεπτά και τελικά θεωρώ ότι δικαιωθήκαμε. Αυτός είναι ο σκοπός, να είμαστε στην κορυφή. Θα πατήσουμε πάνω σε αυτό, μας δίνει κίνητρο περισσότερο, ώστε να παραμείνουμε σε αυτή τη θέση. Το δεύτερο ημίχρονο μας ανήκει, αλλά στην τελευταία φάση έγινε αυτό που δεν θέλει να γίνεται καμιά ομάδα, γιατί δεν σου δίνει το δικαίωμα να αντιδράσεις. Φάγαμε το κόλλο και τέλος το παιχνίδι. Θα δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την παρουσία του στο δεύτερο ημίχρονο. Αν τονίσω ότι έπαιξα στο δεύτερο ημίχρονο ομάδα, έπαιξα με 2 βασικούς ποδοσφαιριστές έξω από τραυματισμούς από το πρώτο. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά που πήγαν νομίζω ότι προσπάθησαν ένωσαν το κάτι παραπάνω. Αλλά φεύγουμε με πίκρα από εδώ. Το πρωτάθλημα είναι συνέχεια. Συγχαρητήρια στο Ρωμανό.